Γιατί του λες. Αδερφέ, δεν με κάλεσες. Φεύγει για να μην πεις. Το τηλέφωνο το ξέρω. Τι έχουμε. Τι πάμε. Καλά, τις αμαρτίες που κάνουμε στο Θεό δεν του τρεπόμαστε. Εκεί τους κάνεις και... Είναι κρυφά αυτά. Εκεί δεν μας βλέπει. Είναι κρυφά αυτά. Γιατί λέει, πιστεύεις στο Θεό. Πιστεύω. Εκεί λέει... Εμένα λέει δεν με πεις, με βλέπεις. Θα πιστεύεις στο Θεό που δεν τον βλέπεις. Εκεί πάει αλλού το πράγμα. Πάει αλλού. Πάει αλλού το πράγμα. Θα σε καλέσω γιατί ξέρεις τον λόγο. Όχι σε κάτω τραπέζι. Δεν ξέρω εγώ. Ζημιά να μου φτιάξει. Εγώ ακούω ότι μιλάτε με υπονοούμενα και οι δύο. Τώρα θέλει κάτι να κρύψει τα πόλου σου στου άλλου. Είναι σαν και σένα κι αυτό. Το κάλεσα μια φορά να μου κάνει μια δουλειά και μου λέει λεφτά δεν θέλω. Μα είπατε. Και το έκανα. Και το έκανα. Εγώ που πάω γύρω από το έκανα. Και σε μένα που είσαι έδειξε πάλι. Ναι. Οπότε σκέφτομαι, ή τον ένα τον άλλο, ναι. Τι να κάνω. Ναι, τι να κάνω. Το καταλαβαίνω. Εγώ από το χρέο δώσα ένα ωραίο βιβλίο. Και μου λέει. Όσα δεν κάνω, σου έπρεπε να δεν αυτή είναι η απάντηση. Πολύ σοφή. Όντω ένα ωραίο βιβλίο. Στην Ελλάδα και σε ποιον το δίνει και τι θα το κάνει. Γιατί πολλέ φορέ δίνουμε ή παίρνουμε κάποια πράγματα τα οποία άλλο αξιολογεί ανάλογα. Μόνο που είναι το χρησιμοποιεί. Άξιζε, σαν βιβλίο άξιζε. Ναι, οι πατέρες όλοι. Πολύ. Από τα πιο τρεκτά που τα γράμματα κυκλοφορούν σάβα. Ελίες μαζεύουν. Αβά. Αυτή είναι η τσαπκάλια, πώς το λέμε. Δωροθέω. Όχι. Ποιο αβά είναι που σου δώσα, Βασιλή. Ποιο βιβλίο σου δώσα, ποιο αβά. Το. Θεράπονα. Όχι, όχι, όχι. Δεν το ξεκολλάει ακόμα, το άρεσε πολύ. Αυτή ήταν αναχωρητέ ήταν. Μιλάει για ποια εποχή για Αγίου Αντωνίου, πατέρα τη εποχή αυτή. Ναι, ναι. Αυτή τη εποχή και τέτοια. Τη εποχή αυτή. Τι έφερε. Ισακ. Α, Αβά Ισακ. Αβά Ισακ. Ναι, Ισακ, ναι. Ισακ. Αβρά Ισακ. Όλοι αυτοί τότε. Με την Αιγύπτια, τη Μαρία την Αιγυπτία και. Ποιο όντω ήταν αυτή. Αυτό που. Αφού πήγανε. Μετά ήταν η Αιγυπτία. Ναι, εντάξει. Όχι έτσι. Ναι, και εγώ τα έχω διαβάσει. Το διαβάζει ακόμη. Το διαβάζω, δεν το έχω τέλειο. Δεν τελειώνει αυτό. Δεν τελειώνει. Όχι. Δεν πάει να γίνει. Δεν τελειώνει αυτό. Και όσο το διαβάζει, τόσο ανακαλύπτει. Λέξει οι οποίε τι έχει περάσει απαρατήρητε. Τον εαυτό. Τα έργα που δεν τα έχουν περάσει απαρατήρητε. Αυτό. Τα έργα που έχουμε κάνει. Αυτό είναι. Αυτό λέει το. Δεν λέει αυτό. Αυτό ξέρω τι σου λέω για να σου λέω. Τα έργα που έχουμε κάνει. Δεν μας λέει ούτε η λουμπάρ δεν λέγανε τίποτα. Δεν τα δίνω και μου το σύνεχε. Κοίταξε να δεις. Για λόγια. Έτσι δεν κουβέζει. Με λόγια δεν μας λέει. Πράγματι δεν πρέπει να κάνουμε τα σκέφτα. Ο Θεός έχει δώσει μια σκέψη. Ότι είμαστε μεγάλη αμαρτωλή είμαστε. Αυτό είναι. Ο ένας είναι η μεγαλύτερη αμαρτωλή. Καθένας. Πολύ μάλλον. Όχι, τι είπε ο άλλος. Τον σκότωσε, αυτός είναι μεγάλος αμαρτωλός. Α, λέει, έχω πει. Αυτός είναι ένα έγκλημα. Μη ξύψει, έχω κάνει όλοι. Οχο. Δεν τα ακούω τόσο. Να μου έχει στην πραγματικότητα και η γλώσσα. Για η γλώσσα σκότωσε. Και δεν είναι επειδή έχει κορυμπή η προϊκτή, υπάρχει κορυμπή. Δεν είπα, άρα η μάμη μου πρέπει να είναι συγκροϊκτή. Και δεν το, ενώ έχει προϊκτή, δεν τη είπα. Το έχεις πάρει το DVD. Ήρθαν και τα λικό. Το 2002 πίσω. Φέτος κάνουμε καλοκαίρι και Χριστούγεννα και συνέχεια. Τα παλιά χρόνια δεν το είχε κάνει. Δεν έχει καλοκαίρι. Να έτσι θα πάει, τρεις μέρες. Για το συνέχεια πάλι. Θα κάνει καιρό τα Χριστούγεννα. Πώς το, ποιος το είχε. Αυτοί που το λένε, περνάει αλλού, δεν περνάει εδώ. Α, θα μπορεί τώρα. Αυτά λίγο στο παρελθόν μόνο. Αυτά τα βρίσκανε παλιά. Τώρα. Δεν είναι πρόβλημα. Αλλά θα μπορεί. Έλεγε εδώ πέρα κατσούλα μαυροβούδι σε τρεις μέσα με βροχή. Και έβροχε. Τώρα σε έκανε η μητώση. Αυτό με σιγά και πάνω που μας έβροχε. Τα δέχομαι ότι μου. Σε έκανε το παναθείο. Παναθείο με είχε όμως. Αυτά είναι το σπίτι. Ενώ τώρα. Ναι, ναι, τόσο πολύ είχε σημάδι. Αλλάσαμε τα έργα του Θεού. Ναι, όλα. Υπάρχει τελείωση. Ο άνθρωπος ευθύνεται για όλα. Τι πάντα είναι.
φουλιάρες. Φουλιάρες και έχει πεσολίνα. Ναι, τώρα έχουμε βροχή. Και έχει το του πεδαλίου. Το έχει μοτέσει. Γιατί έζει στα σωρά. Δεν ξέρω να μου λέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γρασία έβγαζε. Ναι, και ήξερε. Δεν τούτης όμως. Ναι, ναι. Και είχε πάλι σήμερα. Τώρα έχω βράσω. Τα ξεχωρετιά. Ναι, ήταν μόνο. Σπίτι είναι. Τι γνωρίζω, γιατί έλειπα εγώ και πέσα από το σπίτι τώρα και μου λέει έτσι και έτσι. Το μάξι εκεί, άγγελ κόρα, ήρθα εγώ. Ποιο, για ποιον, για το Ιάννη. Ποιο θα είναι το Ιάννη. Για το Ιάννη. Όχι άλλο λέει. Α, εντάξει. Λένε... Που τάξει πάει απάνω, δεν τα στέκρισε. Πάει απάνω ή όχι. Έχει πάει για την Ιάννη. Για την Ιάννη έχει πάει. Έχει φύγει τώρα. Έχει φύγει, πάει για κάτι. Έχει φύγει για το Ιάννη. Είχε ήδη κάνει την επιλογή των μαθητών του ο Χριστός. Και είχε δώσει μάλλον και το προγραμματισμό. Δηλαδή, τι, πού θα πηγαίνανε για να κηρύξουν και τι θα συναντήσουν. Με περιληπτικά το λέω αυτό το πράγμα. Είναι ολόκληρο κεφάλαιο στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο. Η... του Κυρίου ο λόγος και όλο το Ευαγγέλιο, αφού είναι, περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι πάντα προφητικός. Δεν γίνεται να μην ξεκινάμε από το Α της διδασκαλίας του Ευαγγελίου μέχρι και το Ω, τέλος Αποκάλυψη, που όλο το βιβλίο να μην αποτελεί μία προφητεία. Σύνολο προφητείων, αλλά μία στο σύνολό της. Είπε λοιπόν στους Αποστόλους, και ας το προσέξουμε, ο μεν θερισμός πολλής ιδέ εργάτε πολύ. Τους έστελνε να κηρύξουν και τους έλεγε αυτό ακριβώς, ότι τώρα σας στέλνω για να θερίσετε. 12 είσαστε, 70, αλλά για κοιτάξτε, σαν τους έλεγε, μια οικουμένη σας περιμένει, εσάς τους λίγους εργάτες. Εμείς με τη δική μας ψυχρή λογική θα τα μετρούσαμε καλά και θα λέγαμε δεν βγαίνουμε πέρα. Τι να κάνει μια ούτε 12 άνθρωποι, μια χούφτα. Έτσι πράγμα. Μπροστά σε αυτό το πέλαγος της κοινωνίας το μεγάλο, το κοινωνικό πέλαγος.
Όμως, ο Κύριος που είχε προγραμματίσει πριν έρθει στον κόσμο για το πώς θα σωθεί ο κόσμος, ήξερε, γνώριζε τέλεια και το τέλος ακριβώς του λόγου του. Σεις είστε οι εργάτες που είστε λίγοι, θερισμός είναι πολλής, αλλά θα γίνει ο θερισμός. Ο λόγος μου δηλαδή και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών θα ακουστούν τα λόγια του Κυρίου διαμέσου των Αποστόλων στα πέρατα της οικουμένης. Αλήθεια δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπου, τελείωσε αυτό. Είναι αποδεδειγμένο ότι παθαίνει ήλιγος ο ανθρώπινος νους όταν διαλογίζεται, ότι έγινε μία ανατροπή άνευ προηγουμένου. Στην ιστορία δεν υπάρχει άλλη. Ανατροπή στα ήθη και στα αισθήματα τα ανθρώπινα. Θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια του λόγου. Αλλά προλαμβάνουμε να πούμε ότι τους έδωσε το στίγμα. Εμείς τα λέγαμε με τη δική μας λογική, όχι ολίγοι, αλλά ούτε και ελάχιστοι δεν ήσαν οι Απόστολοι. Ο Κύριος είπε, ολίγοι είστε εσείς οι εργάτες μου. Βεβαίως, είχε προηγηθεί αποστολή και άλλου εργατικού προσωπικού πριν από τον ερχόμενο του Κυρίου. Από τον Κύριο πάλι, ας μην είχε γεννηθεί σαν άνθρωπος. Είχε εξαποστείλει, αποστείλει τους προφήτες και πριν τους πατριάρχες. Όλοι αυτοί είναι πρόδρομοι κατά έναν τρόπο, προετοίμασαν κατά έναν τρόπο τον ερχομό του Κυρίου και με τη σειρά του Κύριος το κήρυγμά του το απέστειλε στα πέρα της οικουμένης. Όμως, επί του ίδιου θέματος, πάνω στο ίδιο θέμα της αποστολής των ολίγων εργατών για μεγάλο θερισμό, ασχολήθηκε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αφού ο λόγος του Κυρίου είναι... Να το καταλάβω. Ναι. Να το καταλάβω αυτό πάλι από την αρχή. Αυτό το ότι ασχολήθηκε... Με το ίδιο ακριβώς θέμα, δηλαδή... Σκεπτικό δηλαδή. Ότι οι εργάτες είναι λίγοι, αλλά ο θερισμός είναι πάρα πολλής, ασχολήθηκε και ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι αιώνιος. Επομένως, με τον αιώνιο λόγο του, που έχει παντοτινό ζει, θα ασχοληθούμε και εμείς με αυτό ακριβώς, το Ιερό, με θέμα αυτό, αλλά από τον Ιερό Χρυσόστομο. Πάντοτε τον Ιερό Χρυσόστομο. Όμως, στον πρόλογο του λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάνω στην ομιλία αυτή, ότι ο κόσμος το γύρας τον άνθρωπο, τον πολυετή, τον γυρασμένο, τον έχει ξοφλημένο. Κανείς λέγει δεν παραδίδει πλοίο, την εποχή του μιλούσε, να το οδηγήσει για την εποχή του, παραλαμβάνω, γέρος. Γιατί δεν το επιτρέπει ούτε η ηλικία, ούτε η δύναμη, ούτε γενικά το σύνολο των λογικών και σωματικών του δυνάμεων. Δεν το επιτρέπει.
Πάντα η επιλογή γίνεται σε νέο ή σε νέος. Ούτε πάει, λέει ο Άγιος, στον αγρό να τον καλλιεργήσει ο γέρον. Δεν έχει δυνάμεις να τον καλλιεργήσει ούτε να θερήσει. Όμως μέσα στο χώρο, στον αγρό θα πω, της εκκλησίας, στον αγρό της εκκλησίας, στην εκκλησία μέσα, αυτός είναι ο αγρός. Υπολογίσιμος, βεβαίως τις περισσότερες φορές είναι ο γέρον. Αυτό λέει ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, ήτανε γέρον 90 ετών, 86 ακριβώς, περίπου, 90, ακριβώς ναι, 90 περίπου λέμε. Όταν τον κάλεσε ο έπαρχος να προδώσει τον Χριστό για να σώσει τη ζωή του, τι έκανε, έδωσε απάντηση νεανία, δηλαδή το περιεχόμενο της απαντήσεως έδειχνε ότι η ψυχή του είχε τέτοια δύναμη που δεν τη δέδεται ο καλύτερος νέος εποχής. Η δύναμη της ψυχής, αυτό μετράει πρώτα και μετά μετράει η δύναμη του σώματος. Απάντησε 86 χρόνια τον υπερετώ και ποτέ δεν με αδίκησε. Λοιπόν, δεις να κάνεις κάτω γρήγορα. Και βέβαια πέρασε από πυρά και μαχαίρι. Από πυρά και μαχαίρι. Αν θα πάμε στο γέροντα Αβραάμ, θα διαβάσω και μέσα από τον Χριστό στο Μαραδούμε, θα δούμε και εκεί νέου ψυχή. Παρότι ήταν 112 ετών όταν ο Θεός του ζήτησε να θυσιάσει το γιο του. Γνωρίζουμε όλοι αυτό. Διαβάζω λοιπόν το κομμάτι. Γιατί τα λέμε εκεί, να το καταλάβουμε ύστερα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, γιατί ξεκινάμε. Ναι, ναι, γίνεται σε αυτά μία αναφορά, γιατί είναι χρήσιμα στο λόγο πολύς ο θερισμός. Ο θερισμός πολύς. Και το καταλάβουμε γιατί. Επί και ο μακάριος Αβραάμ τον μέγιστον άθλον ήρατο, γιατί και ο μακάριος ευτυχισμένος Αβραάμ το πάρα πολύ μεγάλο βραβείο τότε το πήρε, πότε, ότε ταύτην είχε την ηλικία, όταν περνούσε τα 110 χρόνια. Όταν λοιπόν ήταν 110 ετών, πήρε το μεγαλύτερο βραβείο, λέει. Να το δούμε. Τότε, στα 110 χρόνια του Αβραάμ, της φύσεως την τυραννίδα κατέλησε. Τότε, φύση εννοεί το σώμα του και τις σωματικές δυνάμεις εδώ, που ήταν όλα πεθαμένα. Όταν είσαι γέρος 100 και ετών, όλα είναι νεκρωμένα. Τότε εκείνος λέει τη μεγαλύτερη νίκη πέτυχε. Και τι έκανε. Τον Πέδα κατέσφαξε. Το παιδί του που ήταν 12 χρονών το έσφαξε. Το έσφαξε. Το έσφαξε. Ναι. Το έσφαξε. Και να το δούμε γιατί. Να δούμε τη δυνατή περιγραφή του ρούχου στο στόμα. Αυτό λέει, τον Πέδα κατέσφαξε. Όχι έσφαξε, κατέσφαξε. Πως λέμε, το κατακρεούργησε τη φράση αυτή. Ο Άγιος Αβραάμ Πατριάρχης λέει, τον Πέδα κατέσφαξε. Έσφαξε γάρ, γιατί τον έσφαξε. Ή και μη την πείρα, αν και όχι στην πραγματικότητα, αν και όχι στην πραγματικότητα, δεν πέρασε το μαχαίρι,
αλλά τη γνώμη. Στη γνώμη, ναι, δηλαδή, ναι, το σφάζω. Αυτή η γνώμη θεωρήθηκε πράξη σφαγής. Ήταν σαν δόσφαξε. Ναι, τον, και προχωράει ακόμα λιγάκι, λέει. Ή και μη το τέλει, αν και δεν έφτασε σε αυτή την πραγματικότητα να του πάρει το κεφάλι του σου να του σφάξει, αλλά την προθέσει. Με την πρόθεση του, το έπραξε, με την πρόθεση. Μετράει ποιος λοιπόν. Πρόθεση. Η πρόθεση μετράει σε όλα τα πράγματα. Η πρόθεση σε όλα τα πράγματα. Ή και μη το έργο, αν και όχι στην πράξη, το επαναλαμβάνει, αλλά τη διανοία. Με αυτό εδώ ήταν αποφασισμένος, χωρίς να κάνει πίσω γρή, να σφάξει το παιδί του. Συνεπώς, το έσφαξε το παιδί. Ήταν αισθάνοντος. Ναι, σφαγμένος το παιδί, μέσα το έχει σφάξει το παιδί. Άσχετα ο Θεός τι έκανε μετά. Το μετά είναι του Θεού, το δικό σου είναι αυτό που μετράει. Εσύ το κάνεις και ας μη το δεχθεί ο Θεός αφού εσύ το κάνεις. Λοιπόν, προχωράμε. Έχει ένα ωραίο εδώ. Τότε, στην ηλικία των 112 ετών, των ιδίων σπλάγνων του παιδιού του, σπλάγνων είναι το παιδί μας, των ιδίων σπλάγνων γέγονεν έγινε ιερεύς. Ξέρετε τι είναι πει ιερεύς? Θυσιαστής. Αυτός που θυσιάζει κάτι, λέγεται ιερεύς. Γι' αυτό λέγεται ιερεύς. Ιερεύς σημαίνει αυτός που θυσιάζει. Και εδώ θυσιάζει τον αμνό του Θεού. Ο ιερεύς θυσιάζει, ο παπάς, ο ιερεύς, σημαίνει αυτός που θυσιάζει τον Ιησού Χριστό, τον αμνό του Θεού. Και εδώ ο πατέρας Αβραάμ έγινε ιερεύς του παιδιού του. Έγινε. Το καταλαβαίνουμε αυτό καλά, ότι έγινε. Και ας μην τον έσφαξε. Ο Θεός το θεώρησε ότι είναι πράξη, ότι έγινε πράξη. Και επομένως είναι ο Αβραάμ ιερεύς. Και γιατί το έκανε, γιατί έθεσε αυτή την πράξη. Συγχωρείτε που στεναχωριέμαι, αλλά μεταφορέας είμαι. Αισθάνομαι την ατέλειά μου, τη δυναμία μου, γυκρινά μιλάω, όταν διαβάζω αυτό που θα ακούσετε, και όσα διάβασα και αυτό που θα ακούσετε. Λέει, το έπραξε αυτό και εξ αυτής σχεδόν της φύσεως, από αυτή τη φύση που ζούμε, μέσα σε αυτό το σώμα δηλαδή, εαυτόν μετική σας, ενώ ζούσε στη γη επάνω σωματικά, λέει, ήταν μέτικος ψηλά. Τούτο ήταν στη γη, αλλά η καρδιά του ήταν επάνω. Δεν υπήρχε όχι σε αυτή την καρδιά στο Θεό. Ήτανε μέτικος του ουρανού, κάτοικος στη γη, μέτικος και με τη διάνοια και με την καρδιά και με το εσωτερικό του κόσμου ήταν εκεί πάνω, μετική σας λέει, και συνεχίζει. Και προς τον ουρανόν μεθορμισάμενος, είχε αγκυροβολήσει, όρμος είναι το λιμάνι, λέει αυτός είναι όρμος, ορμίσκος, μικρό λιμανάκι. Εκείνος είχε το λιμανάκι του εκεί πάνω και είχε αγκυροβολήσει εκεί πάνω με όλο τον ψυχοσωματικό, το ψυχικό του κόσμο. Ας ήταν σωματικά. Είχε ξεπεράσει τον εαυτό του. Είχε ξεπεράσει. Είχε κάνει υπέρβαση του εαυτού του. Υπέρβαση. Το θαυμαστό εκείνο και παράδοξον έργων ίνησε. Αυτό το παράδοξο έργο που δεν το διαλογίζει ο ανθρώπινος να σφάξει το παιδί του, το έπραξε. Πότε το έκανε αυτό, επαναλαμβάνω, στα 110. Τότε που όταν ο άνθρωπος, τότε που αισθάνεται ότι τον έχουν ήδη καταλήψει όλες οι δυνάμεις του στα 110.
Γι' αυτό φωνάζει ο Δαβίδ. Εν το εκλείπιν εν καιρό γύρος την ισχύ μου, όταν στα γελατιά μου με αφήσει η ισχύ μου, η δύναμή μου, μη με εγκαταλείπεις. Μη με εγκαταλείπεις. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Ανάγκη μεγάλη να αισθανόμαστε ότι εφόσον δεν μας αφήσει ο Θεός, τα πράγματα και στα βαθιά γερατιά καλά θα πάνε. Είναι προσευχή του Δαβίδ αυτή. Εδώ λοιπόν εδώ 110 ετών ο Αβραάμ είχε τη δύναμη από ψηλά γιατί είχε αγγελοκολλήσει εκεί και έπραξε το έργο αυτό γιατί το είχε αποφασίσει εσωτερικά. Και ο Απόστολος Παύλος, πάμε τώρα στον Απόστολο Παύλο, πρεσβήτης δέσμιος εν Χριστώ Ιησού, στα γυρατιά του του βάλανε τα δεσμά. Δεν ήταν πάλι καράκι, είχε άσπρα μαλλιά, ήταν γέρος και ήταν μέσα στη φυλακή του Νέρονα, με δεμένα τα χέρια. Με δεμένα τα χέρια. Και τα, και λέει τώρα ο Ιερός, βλέπετε, γυρατιά, παλικαρίσια. Και συμπληρώνει, και λέγω ταύτα, ουχή τη νεότητα ατιμάζω, όχι επειδή θέλω να υποτιμήσω τη νεότητα, προς Θεού. Αυτό λέει. Και αμέσως λέει, να και νέος, ο Δανιήλ, ο προφήτης, αντιστέκεται στον Αβουχοδονόσορα, ναι, Αβουχοδονόσορας είναι, ναι, πρέπει να, ναι, Αβουχοδονόσορα αντιστέκεται, Βασίλια. Τον κλείνει στη φυλακή, του λύγει το πρόβλημα που είδε ο Δανιήλ, του λύσε το πρόβλημά του, αλλά αντιστάθηκε όμως, παλικάρι, παιδί ήταν, παιδί ήταν. Είχε δύναμη μεγάλη εσωτερική. Και σίγουρα βέβαια και αυτός λυτρώθηκε με τη δύναμη του Θεού. Είναι αυτός που εξήγησε τα όνειρα του βασιλιάς, δεν είναι. Άρα, ούτε τα γυρατιά είναι, πώς το λέει, έξορα, δηλαδή για πέταμα επειδή είναι, ναι, κοντά στο Χριστό όμως, κοντά στο Χριστό όμως. Ούτε είναι ότις παρομοίως κοντά στο Χριστό, μένει χωρίς αξία. Παίρνει την τιμή που της ανήκει και της ανήκει. Γνωρίζοντας ο Κύριος σαν Θεός που είναι ότι τίποτα δεν πάει πεταμένο από το ανθρώπινο υλικό, είτε είναι γυρατιά, είτε είναι νιώτη, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, ό,τι κι αν είναι, κάτω από τη δική του δύναμη επιτελεί θαύματα. Και αναφέραμε Αβραάμ, αναφέραμε Δανιήλ και τον Παύλο δέσμιο στη φυλακή. Και θυμόστε τι λέγαμε κάποτε. Χαιρότανε που ήταν δεμένος. Και χαιρότανε γιατί ακούστηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε όλο το ανάκτορο μέσα, σε όλο το πρετόριο και από το ανάκτορο πέρα μακριά από στον κόσμο όλο, ότι είμαι δεμένος για το όνομα του Χριστού. Είναι αρκετό αυτό. Το καλύτερο κήρυγμα. Το καλύτερο κήρυγμα. Έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Δεν χρειάζεται να κουνηθείς εσύ. Άμα εσύ διαθέσεις τον εαυτό σου, ας είναι ένας, ας είναι λίγοι, αρκεί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις ανήκ δημότης, αρκεί ένας άνθρωπος μέσα από το λαό, πυρί Θεού πυρπολούμενος, να είναι αναμένος από τη φωτιά του Θεού, πάντα το δήμον πυρώσε, να βάλει φωτιά σε όλο το λαό. Φτάνει ένας, εγώ συγχωρέστε με,
Συγχωρέστε με χίλιες φορές. Αχ, Παναγία μου, δεν αξίζω, γιατί αυτά τα πράγματα άγιοι τα ζήσανε. Άγιοι τα είπανε, έτσι δεν είναι. Εμείς τα λοιπόν, λέμε. Και κάνω τώρα, κάθομαι και λέω, ένας λέει μόνο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Λίγοι μπορούν ακόμη περισσότερα. Ακόμη περισσότερα. Να ερωτήσω τον Παναγιώτη, τι φταίει και δεν σημαίνει αυτό σε εμάς τον Παναγιώτη. Γιατί δεν έχουμε πίστη καταρχήν. Δεν έχουμε πίστη ή δεν κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Δεν κάνουμε κάποια προσπάθεια. Μας λείπει. Μας λείπει αυτό που είπα. Η ισχύς, το σθένος, η δύναμη. Μας λείπει, μας λείπει. Με πιάνει ένας και μου λέει, χριστιανός. Μας λείπει το θέλος, συγγνώμη, το θέλος στην προκειμένη περίπτωση. Όταν εμείς βλέπουμε και στη ζωή μας τώρα, λέμε ότι αυτό θα το φτιάξουμε. Και όταν το προσπαθούμε, το φτιάχνουμε. Όταν αρχίσεις και μυρολατρείς από την αρχή και λες ότι θα το καταφέρω, πάντα ο Κύριος. Δεν θα το καταφέρω, αυτό θέλει πάντα να έχεις πίστη και δύναμη για αυτό που πρέπει να κάνεις. Πιάνει ένας, έναν χριστιανό που αγωνίζεται από κανένας. Του λέει, άκουσε να σου πω, γιατί κάνεις μετάνοιες στην εκκλησία. Και απαντάει ο άλλος, επειδή με γυροφέρνει ο διάβολος και μου λέει, είναι ντροπή να κάνει μετά για να σε βλέπουν οι άλλοι, τι θα πούνε, για να ξεπεράσω τον εγωισμό μου, από, προσπαθώ να ξεπεράσω τον εγωισμό. Α, τότε καλά κάνεις. Και αυτός εκκλησιαζόταν. Και ένας άλλος πάλι, άλλο βασίλικο, κάπου γύρω γύρω διαβάζει, λοιπόν λέει, εγώ λέει δεν κάνω μεγάλο σταυρό και του απαντάω, του λέω απάντηση. Λέω, να μου πείτε ποιος είναι ο σταυρός. Ποιος είναι ο σταυρός και τότε τα βρίσκουμε τα πράγματα, του λέω. Γιατί ο σταυρός είναι ένας, δεν είναι πολύ σταυροί. Πειράζει το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω εδώ πέρα στο εξής. Ότι ακόμα και σε αυτά τα σημεία μας γυροφέρνει και μας λέει, hey, θα σε πούνε έτσι. Και που κοινωνάμε. Σε βλέπουν οι άλλοι. Θα σε πούνε έτσι. Και εκεί ακόμα έρχεται γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Μπας περιπτός, το λέω αυτό. Με αφορμή εκείνο που είπε ο αδερφός ο Παναγιώτης, ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε την προσπάθεια, δεν έχουμε το στένος στην ψυχή μας. Έχουμε πίστη. Ναι, λείπει αυτό. Η ρίζα. Η ρίζα γέρει. Να προχωρήσω λίγα. Λοιπόν. Αν λοιπόν, έρχομαι πάλι εδώ στο θέμα, έχει κανείς ψυχή προσεκτική, εδώ τι λέει νύφουσα, νύφουσα, νύφη, πώς λέμε νύφη, η νύφη είναι όλο προσέχει, νύφουσα, και έχει στο μυαλό του φιλοσοφία ουράνια, τότε έρχεται και η χάρις και η δύναμης και τα διαμαζί. Όμως, έχουμε κάνει μια μεγάλη παρεξήγηση. Έρχομαι εδώ. 2, 4, 6, 8, γυρνάμε 12, γυρνάμε 15 καμιά φορά και καμιά φορά και ένας. Στο τέλος που έρχεται ο καιρός, παραδίδουν τις δυνάμεις. Καμιά φορά και ένας. Λέει, θα κάνεις ομιλία. Θα την κάνω, γιατί μην την κάνω ομιλία. Και με τον ένα, θα την κάνω, έτσι πρέπει να γίνει. Έρχομαι λοιπόν εδώ και λέω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής. Μη μη λέγε, μη μου λες ότι, μισό λεπτό για να το, ναι, μη μη λέγε ότι είσαι στην ο αδελφός, μη μου πεις ότι είναι ένας ο αδελφός, ο απολωλός, που είναι χαμένος, αλλά ενόησον κατάλαβε ότι αυτός ο ένας είναι αδελφός. Είναι αδελφός. Ας το προσέξουμε πως το λέει ο Χρυσόστομος. Το περισπούδαστον το Θεό ζώων. Είναι αδελφός, προσέξτε το από το παρακάτω, το περισπούδαστο, το πολυφροντισμένο για το Θεό ζώων.
Ο άνθρωπος δηλαδή είναι περισπούδαστο ζώο, πολυφροντισμένο για το Θεό ζώο. Είναι πολυφροντισμένο, είναι. Γιατί? Αφού τα πάντα μας τα δίδει απλόχερα ο Κύριος, είναι δυνατόν να μην μας... Και το τελευταίο απ' όλα ποιο είναι? Το τελευταίο απ' όλα... Και το έλεος του που... Κάτι άλλο που έκανε ο ίδιος ο Θεός. Ναι, σταυρώθηκε. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Πολύ ωραία. Γι' αυτό το ένα, το περισπούδαστο ζώων λογικών βεβαίως, και τίμιον, έτσι το ονομάζει αλλού ο Χρυσόστομος, τι έκανε ο Θεός. Τι έκανε ο Θεός. Λέει, υπερού το τίμιον αίμα εχύθη. Χύθηκε το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Και τιμή κατευλήθητος αυτή, και τόση μεγάλη τιμή να χύσει το αίμα του, καταβλήθηκε τιμή. Γι' αυτόν τον ένα, ο ουρανός απλώθηκε. Και ο ήλιος ανάφθηκε, σαν τη λάμπα που ανάβει ο Παναγιώτης. Άναψε ο Θεός τον ήλιο για τον έναν. Προσέξτε, λίγο θα παραδεθούν παρακάτω. Και η σελήνη τρέχει, και ποικίλος αστέρων καταλάβει χορός, μια ποικιλία από άστρα λάμπουνε στον ουρανό, και ο αέρας απλώθηκε και η θάλασσα ξεχύθηκε και η γη θεμελιώθηκε και οι πηγές βγάζουν νερό και τα ποτάμια τρέχουν και τα ΟΟ και τα βουνά έχουν στερεωθεί. Γι' αυτόν τον ένα. Το Απολλωλός. Γι' αυτόν κύριε. Τον ένα. Και το Απολλωλός. Ναι, ναι. Πιο πολύ γιατί για τον... τον πολύ πιστό, τον πολύ καλό, λέμε ότι είναι καλός, αλλά για το Απολλωλός δεν είναι όλα αυτά. Όποιος και αν είναι ο ένας. Ναι. Όποιος και αν είναι ο ένας. Και ο ένας Απολλωλός είναι στην ουσία. Λοιπόν, προσταθώσαμε λίγο. Διόν, γι' αυτό τον ένα, λιβάδια και παράδειση, επίγη δηλαδή, ομορφιά γης δηλαδή, ναι, γι' αυτόν σπέρματα και φυτά, γι' αυτόν τα ποικίλα είδη των φυτών, γι' αυτόν τα βουνά και οι ερημίες, γι' αυτό οι παιδιάδες, γι' αυτό μύρια είδη ηχθείων. Το φανταζόμαστε πως το αισθάνεται ο Ιερός Χρυσόστομος. Για τον ένα, για τον ένα, όλα αυτά. Και για να τελειώνουμε την παράγραφο, λέει, για αυτόν τον ένα προφήτες ήρθαν στον κόσμο. Γι' αυτό τον ένα Απόστολοι, γι' αυτό τον ένα μύρια θαύματα έχουν γίνει, γι' αυτό τον ένα ομολογήθηκε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και σφάχτηκε ο Υιός του Θεού. Πόσο αξίζει, μας λέει εδώ, ο ένας, γι' αυτόν τον ένα τα έφτιαξε όλα, ένας δεν τον Αδάμ. Ήθελε πολύ, μετά πολλαπλασιάστηκε ο Υιός, αλλά και τώρα για τον ένα υπάρχουν ο καθένας. Ο καθένας δεν τα ζει και τα πράγματα. Λοιπόν, και συμπληρώνει και λέει, βάζει επιγραφή, ενόησον όσοι το Θεό πραγματεία. Φέρε στο μυαλό στα προηγούμενα και το ερμηνεύω. Βάλε στο μυαλό σου όσοι πραγματεία, πόση φροντίδα έδειξε ο Θεός για αυτόν τον ένα. Ενόησον όση πραγματεία, πόση φροντίδα έδειξε ο Θεός, πόσο υποχρεωμένοι είμαστε εμείς απέναντι στον Θεό. Και μη καταφρονήσεις, μη περιφρονήσεις μηδενός ανθρώπου. Κανέναν, θυμόμαστε τι είπε, ότι αυτό που εσύ κάνεις στον ελάχιστο ταπεινό της γης, στον τελευταίο άνθρωπο, στον τελευταίο τελευταίο, το κάνεις για μένα. Τέρμα, μηδενός καταφρονήσεις ανθρώπου. Αλλά φρόντισε, λέει τώρα, σαν να έχουν μπροστά μας τον Ιερό Χρυσόστομο, να έχει το ακροατήριο να είναι γεμάτη εκκλησία, και τώρα τους δένει. Και λέει, άκουσε, όταν φύγεις από εδώ τώρα, από την εκκλησία που μέσα που με ακούς και μιλάω, λέει ο Χρυσόστομος, τράβα, πήγαινε κατευθείαν να απαγάγεις της πονηράς συνηθείας των εγμάλωτων. Εκείνο που είναι
εγμάνοντας κάποιας πονηρής συνήθειας, κακής δηλαδή, πήγε να άλλαξε έπαιρνε. Και ξέρετε τι εννοούσε τότε. Σήμερα θα μεταφράσουμε και υπάρχουν και σήμερα. Πάρτε από το υποδρόμιο που πήγε και κάθε. Φέρτε εδώ μέσα. Στην εκκλησία να ακούσει το ιερό εξώστομο βέβαια. Λοιπόν, πάρ' τον, μην τον αφήνεις. Πάρ' τον από τα θέατρα. Το λέει και σε άλλη ομιλία μας. Μην τον αφήσει ο ένας έχει αξία. Είναι περισπούδαστο το Θεό ζώο. Να ας επισκεφτούμε, λέει ο ιερός εξώστομος, τας θήκας των Αποστόλων. Θήκη είναι η λειψανοθήκη. Όπου υπάρχει λειψανοθήκη, πήγαινε. Όποιος κι αν είσαι, ξέρεις τι θα περάσει από την οθόνη σου, από μέσα από το μυαλό. Το παρακάτω θα περάσει. Τα στίγματα, τις πληγές δηλαδή, που δεχτήκανε οι Άγιοι Απόστολοι. Το αίμα που χύσανε οι Απόστολοι, την ώρα που βλέπεις τη ψαλοθήκη, αμέσως παίρνει το λογισμό. Τι τράβηξε ο Άγιος Απόστολος, πόσες πληγές έκανε στο σώμα του και πόσο αίμα έχισε. Τις αλυσίδες που ήταν δεμένος. Γιατί οι αλυσίδες που ήταν δεμένος, ήταν πιο ακριβές από όλο το χρυσάφι της γης. Από όλο το χρυσάφι της γης. Σίγουρα, όταν αγοράζεις τον ουρανό και αγοράζεις και τα πλάσματα του Θεού με το αίμα που χύνεις, τι θέλεις παραπάνω από αυτό. Θα δεις ακόμα και τους καθημερινούς θανάτους που περνάγανε οι Απόστολοι. Κάθε μέρα θανάτους και δεν πεθαίνουν. Θα μου πείτε τώρα, είπαμε για να μιλήσουμε για τους εργάτες που είναι λίγοι και που ο θερισμός είναι μεγάλος. Ήδη μιλάμε, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Όταν βλέπω τους λίγους εργάτες να περνάνε από φωτιά και σίδερο και να ακούγεται στα πέρα της οικουμένης ο λόγος του Θεού, ήδη αρπάζουν το στόμα του διαβόλου, τους καρπούς του διαβόλου, τις φέρνουν κοντά στον Χριστό και είναι ήδη στην αποθήκη του Χριστού ο καλός ο καρπός. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό σημαίνει αυτό που λέει εδώ πέρα ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Λοιπόν, πότε οι Άγιοι Απόστολοι, κατά ποια κατάσταση πήρανε αυτή την εντολή, αυτοί οι λίγοι, να δώσουν, να μεταφέρουν στα πέρατα της Οικουμένης το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κάτω από ποια κατάσταση. Λοιπόν, σε διαβάζω και γάρα κρύβια πανταχού της Οικουμένης εκράτη. Με συγχωρείτε, και γαρασέβια πανταχού της Οικουμένης Εκράτη. Σε όλη την Οικουμένη, όταν πήρανε αυτή την εντολή Απόστολοι να διαδώσουν το κήρυγμα του Κυρίου, επικρατούσε σε όλη την Οικουμένη ασέβεια. Δηλαδή, δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό. Προχωράμε. Βομή ήσαν αναμένοι. Ξέραμε ότι έστειλαν βομούς, άναβαν φωτιές και θυσίαζαν στους θεούς. Και είδωλα προσκυνούσαν. Και ο Ιησούς με αυτόν τον τρόπο δεχόταν ατιμασμό, ατιμαζόταν. Βαθιά νύχτα κρατούσε τα πάντα. Στον κόσμο που έστελνε ο Κύριος Αποστόλος για να γυρίσουμε. Και χειμώνας δύσκολος και θάλασσα γεμάτη φουρτούνα. Όλα αυτά
και άγρια πνεύματα σταματούσαν την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, ο διάβολος έπαιρνε ζωές τότε, αφού γίνονταν θυσίες ανθρώπων. Αρπαγές, πόλεμοι, πλεονεξίες, ασέργεια και γεμάτη από αίματα ήταν η γη. Αίματα στη θάλασσα, αίματα από φόνους, αίματα από πολέμους, αίματα από μάχες, αίματα από γονείς, αίματα που σφάζανε τα παιδιά, από μανάδες ούτω καθεξής. Αυτή ήταν η κοινωνική εικόνα. Μέσα σε αυτό το αρκοπέδιο του θανάτου στάθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι να κάνουν το θερισμό. Να θερίσουν. Δηλαδή, αυτούς τους ίδιους που κάνουν αυτά, τους θα μην στο Χριστό. Λέει, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, λέει ο Χρυσόστομος. Έλα να σου δείξω με τη δύναμη του Θεού πώς γίνεται ο θερισμός. Με τη δύναμη του Θεού. Μέσα σε αυτή την κοινωνία, την εντελώς κάρτη, με ποιο τρόπο θέρισαν οι Άγιοι Απόστολοι. Έλα να δούμε μαζί τι έκανε ο Φίλιππος. Είχε πάει στα Ιεροσόλυμα ένας επίσημος να προσκυνήσει από πιθανώς από τα μέρη της Ανατολής ήταν ένας λέει ευνούχος, ένα επίσημο πρόσωπο της βασίλισσας της Κανδάκης προσκύνησε και γύριζε και διάβαζε λέει την Αγία Γραφή και του πάει στο αμάξι και του φωνάζει δίπλα με τη δύναμη του Θεού ο Απόστολος Φίλιππος, ο διάκονος Φίλιππος, αυτός είναι εδώ πέρα. Και του λέει άγνωστης ήταν, άρχοντας εκείνος, ξυπόλυτος ήταν. Έτσι λέω στους μας, ξυπόλυτος ήταν και τα ρούχα του ήταν παλιωμένα. Λέει ο Χρυσόστομος, δεν είχαν να φάνε οι Απόστολοι. Δεν είχαν να φάνε. Λοιπόν, ένας τέτοιος ένας ζητιάνος θα λέγαμε στην ουσία πλησιάζει την άμαξα την μεγαλοπεπέστατη και του λέει άραγε γινώσκης, αναγινώσκης αυτά που διαβάζεις τώρα τα καταλαβαίνεις και λέει εδώ ο Χρυσόστομος δεν σκέφτηκε ότι μπορούσε να του πει και εσύ ποιος είσαι και του λέει εδώ πέρα να είσαι αυτό το αμάξι επάνω του πολυτελέστατο να σταματήσεις και να μου μιλήσεις. Ναι. Αλλά κοίταξε πως δουλεύει λέει το αγγίστη του Θεού. Σταματάει. Του κάνει ομιλία, του εξηγεί αυτά που διάβασε και στη συνέχεια έλα να με βαφτίσεις. Αμέσως, αυτομάτως. Έλα να με βαφτίσεις. Ταυτόχρονα λέει, ας το προσέξουμε εκείνο που θα πω, που το λέει ο Χρυσόστομος. Ρίχνουμε το σπόρο μέσα, σαπίζει ο σπόρος, υγραίνεται από την υγρασία, σιγά σιγά πρέπει να είναι λέει, και καλός ο καιρός να βγάλει λίγο το βλαστό, άντε η εύκρατη καιρή, λέμε η υπερφρασία σε αέρον έφυγε το ιερέας, να βγάλει το βλασταράκι, να βγάλει το ό,τι άλλο έχει να βγάλει, στο τέλος να έρθει ο καρπός μετά από ορισμένα στάδια και μετά πάει να κόψει να θερίσει τον καρπό ο Γιώργος. Εδώ λέει δεν ακολουθήθηκε αυτή η τάξη της φύσεως. Εδώ σπέρνει και θερίζει αυτομάτως. Με τη δύναμη του Θεού. Έσπηρε στον αυτό τη σκανδάκι στον αξιωματικό. Αμέσως εκείνος δέχτηκε σαν γη κάτι το σπόρο. Φύτρος, έλα τώρα αυτομάτως να με αυτίσει. Και τον βάτσε σε μια πηγή που ήταν δίπλα. Παρακαλώ. Πολύ. Να βάλουμε καλά μέσα στο μυαλό μας ξυπόλυτη, επαναλαμβάνω, η Αγία Αποστολή αφού του λέει ο Κύριος προσέξτε δεν θα βάσατε ταγάρι επάνω σας και το λέει μη πείρα, πείρα είναι το ταγάρι, δεν θα κουβάλετε ταγάρι επάνω σας αλλά ένα ζευγάρι παπούτσια τόσα χρόνια η Αποστολή των Αγίων Αποστόλων
Τι μα πούσε να μιλήσουμε τώρα εδώ πέρα. Για μα πούσε να μιλήσουμε. Για μα πούσε να μιλήσουμε. Ή για ρούχα. Δεν υπήρχε ούτε στην ουσία τριμμένο τι φοράγανε. Τους τα βάσταγε ο Κύριος για να ζουν ίσα ίσα. Λοιπόν, αυτοί έστησαν τους ναούς αυτούς που βλέπουμε μπροστά μας εμείς. Εμείς μπορεί να βάλαμε τις πέτρες και τη τέχνη, αλλά ποιος έβαλε το αίμα του για να έρθουν σαν καρπός, σαν θερισμός του Αγίου Πνεύματος και αυτά τα πράγματα. Λέει μια γιατρίνα εδώ στο κέντρο υγείας, θεοφόβητη γυναίκα, με προσκαλεί στην Αμερική μία φίλη μου να πάω να γνωρίζω το πνευματικό της. Προσέξτε το, έλα λέει να δεις, εγώ τον έχω γνωρίσει, στα Γενόρος. Ήταν ηγούμενος στη Φιλοθέου, έφυγε από τη Φιλοθέου πατήρ Εφραίμ και πήγε στην Αμερική. Είχε μπροστά μου έναν Ισπανό, μίλαγε Ισπανικά ο Ισπανός, μίλαγε Ελληνικά λέει ο γέροντας Εφραίμ και συνεννοιόντουσαν. Πώς συνεννοιόντουσαν, ποια Πεντηκοστή παρακαλώ συνεχίζεται, ποια Πεντηκοστή, αυτή που γίνεται τότε. Αυτή που μίλησε ο Απόστολος Πέτρος πάνω από τον μπαλκόνι και ήταν από κάτω Άραβες, Κρήτες, Αιγύπτιοι, Μίδες, Ελαμίτες, Πέσες, Έλληνες, ήταν όλες οι φίλες της δικής από κάτω και μίλαγε εβραϊκά και αυτοί ακούγανε στη γλώσσα τους. Και αυτοί ακούγανε στη γλώσσα τους παρακαλώ. Πάει λοιπόν ο πατήρ Εφραίμ, πάει ο πατήρ Εφραίμ στον, πώς το λέμε, κυβερνήτη της Αριζόνας και του λέει δώσ' μου αυτή την περιοχή να φτιάξω ένα μοναστήρι. Λέει, δεν σου δίνω, αλλά αφού δεν έχει νερό, εγώ θα σου βρω νερό, του λέει, άμα μου τη δώσεις αυτό το κομμάτι που ζητάω. Άμα μου βρεις νερό, λέει, του βρήκε μια ανήμνη ολόκληρη, έστησε το μοναστήρι. Παρακαλώ. Έχει κάνει τώρα πόσα 20 μοναστήρια έχει κάνει. Αυτός ο ένας άνθρωπος, ο ένας που έφυγε, ένας που λέγαμε πρώτα, ένας ανήλ δημότης, θέρισε από εκεί που δεν φαντάζεται το μυαλό του ανθρώπου. Το καταλαβαίνουν τι σημαίνει οι εργάτες λίγοι και ο θερισμός πολλής. Ένας μόνο πήγε, ένας μόνο. Και άλλαξε τόσους. Ποτέ δεν θα βάζουμε τον εαυτό μας ότι μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο με τη χάρη του Θεού. Αλλά τουλάχιστον ας κάνουμε την προσπάθεια που είπε ο αδελφός από εκεί. Ξέρετε ότι βρισκόμαστε μέσα στο χώρο αυτό που είναι βαπτισμένοι άνθρωποι. Μπορείτε να μου πείτε από ποιους θερίζουν οι αιρέσεις. Από τους βαφτισμένους στο όνομα της Αγίας Τριάδος που έχουν άγνοια και που αγνοούν και την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο και έρχεται ο ερετικός μετά και το πιάνει πεντηκοστιανός, ευαγγελικός, χιλιαστής, τι άλλο μπορεί να είναι, έχει δίκιο λέει, βέβαια αφού ποτέ εσύ δεν άνοιξες να δεις τις γραφές, ποτέ δεν είδες με καλό μάτι την Εκκλησία του Χριστού. Επόμενο είναι να σου κάνει εντύπωση αυτός που έχει το διάβολο πάνω του. Ποτέ τι γίνεται. Μιλάς στον χριστιανό και σου λέει τα ξέρω όλα. Βρε άνθρωπε του Θεού. Τα ξέρεις όλα. Ξέρεις πότε τα ξέρεις όλα. Όταν ζεις στον Χριστό. Και όταν ζεις στον Χριστό πέρα για πέρα, τότε θα λες δεν ξέρω τίποτα. Είμαι τυφλός πέρα για πέρα. Άρα για να το λες αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις τίποτα. Λοιπόν, για να ξέρουμε, ζητάμε, δεν τελειώνει ο λόγος εδώ, έχουμε και στην άλλη δόση να συνεχίσουμε. Εργάτες, θέλουμε λέει εργατικό προσωπικό, αυτός που θέλει να κάνει έργο, θέλει εργατικό προσωπικό, τίμιο, ηθικό, άξιο. Χωρίς τέτοιου είδους προσωπικό, έργα άξια λόγου δεν γίνονται.
Έργα, άξια λόγω δεν γίνονται. Πιστεύω ότι και έτσι είναι πραγματικότητα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό λειτουργεί ο χριστιανικός κόσμος επιπόλαια. Εντελώς επιπόλαια. Να, και δεν θα εξαιρέσουμε από τον απλό χριστιανό μέχρι εκείνον που έχει κάποιο αξίωμα εκκλησιαστικό. Δεν παίρνουμε σβάνα όλους προς Θεού. Όχι. Αλλά η αμέλεια και η ραθυμία βασιλεύει μέσα στο πλήρωμα το χριστιανικό. Αμέλεια και ραθυμία. Δεν το λέω εγώ, μέσα από εδώ. Εάν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εσύ στέκεις στη σκοπιά και δεν είσαι ράθυμος, τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Κάθεται όταν έχει φουρτούνα ο καπετάνιος ράθυμος. Δεν θα ζούμε τη χειρότερη φουρτούνα όλων των εποχών. Παίρνει σβάρνα, τηλεόραση, τα πάντα. Και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και επαναλαμβάνω, κυνηγάμε το χρήμα. Αυτό έχει υψωθεί σαν λάβαρο μπροστά και προχωράει ο κόσμος. Αυτό έχει ειδοποιήσει ο άνθρωπος και μετά όλα όσα έχουν σχέση με το χρήμα. Λοιπόν, οι Απόστολοι που στάθηκαν από τον Χριστό, οι ολιγοστοί αυτοί ήσαν πραγματικοί κυβερνήτες του σκάφους της Εκκλησίας και κυβερνούσαν την Εκκλησία όπως ο Κύριος την κυβέρνησε. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καμιά διαφορά από την ικανότητα που διέθεσε ο Κύριος και τη μετέδωσε και τους είπε «Πάσαν όλη την εξουσία την έλαβα τον πατέρα μου και εγώ αυτή που πήρα τη δίνω σε εσάς». Τελείωσε. Είναι διάδοχη του πέρα για πέρα. Αυτόν είμαστε εμείς απόγονοι των Αποστόλων, των Πατέρων, των Αγίων κλπ. Αυτόν που ήσαν λίγοι, ένας επίσκοπος που τώρα είναι 100 και πλέον χρόνια, είχε κάνει μια ομιλία, μπορεί να την έχει ο Βασιλάκης στην ομιλία, λέει «Στο τέλος θα νικήσουν οι ολίγοι». Στο τέλος, ο Αυγουστίνος Πατιώτης, θα νικήσουν οι ολίγοι. Λοιπόν, ένας ο Χριστός, 12 οι Απόστολοι, αλλάζει η οικουμένη. Και επαναλαμβάνω, μαζί, κλείνω εδώ πέρα, μαζί με την προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε, γιατί περιμένει ο κόσμος να δει. Αν δεν δει, δεν γίνεται τίποτα. Στα λόγια, δεν κάνουμε τίποτα. Και στην προσευχή μας πολύ, όπως το πράγμα φωνάζει, να προσευχόμαστε υπέρ πάντων ανθρώπων και υπέρ αρχόντων. Τα δύο τα βάζει μαζί. Υπέρ πάντων ανθρώπων και υπέρ αρχόντων. Και ξέρετε, εγείρω χριστιανοί, ποιον είχε άρχοντα, είπαμε προηγουμένως, τον Έρωνα, που του πήρε το κεφάλι. Του πήρε το κεφάλι και υπέρ αυτών έχω υποχρέωση. Τελείωσε. Δεν σταματάει η υποχρέωση στην οικογένειά μας μέσα, ούτε στους συγγενείς μας μόνο. Προχωράει στα πλάτη της οικογένειας. Λοιπόν, ακούστε, επειδή ζούμε σε μία εποχή που οι εργάτες λείπουν οι εργάτες που πρέπει να εργαστούν. Ωστόσο λέει και οι προφήτες, οι τσοπάγιδες λιγοστεύουν σιγά σιγά. Πρέπει κάπου να ανασκοπωθούμε για να καταλάβουμε ότι ένα βήμα, αυτό το βήμα το περιμένει από εμάς και την προσευχή μας. Πέστε κάτι από αυτά, δείξεις. Εγώ έχω μια απορία. Να την κάνεις την απορία. Επειδή έχω διαβάσει. Δεν τελειώσα, αλλά τώρα μισό δέμα μένει, γιατί να την δώσει. Έχω διαβάσει όλους τους Αποστόλους που κάνανε τις περιοδίες τότε, ας πούμε. Πράξεις Αποστόλους. Πώς τότε τόσες εκκλησίες που φτιάξανε, πώς τόσους αρχιεπισκόπους, επισκόπους αυτούς, γιατί χαθήκαν όλοι αυτοί κάτω στην Ασία και τα λοιπά.
Ξαφανιστήκαν όλοι. Να απαντήσω. Πολλά έχω διαβάσει, αλλά τίποτα δεν βλέπω. Ναι, άμα την αποκάλυψη που την έχει διαβάσει, λέει παραγγέλνει στον ένα, παραγγέλνει στον άλλον, επίσκοπο ο Θεός, στον άλλον, στον άλλον και λέει εσύ λέει έπαψες να έχεις την αγάπη που είχες πριν. Εσύ το άλλο του λέει δεν καταδίκασες τα έργα των Νικολαϊτών. Εσύ δεν έκανες αυτό. Και θα αφαιρέσω, λέει, τις λιγνίες από τον τόπο αυτό. Και εννοούσε την επισκοπή τη δική σου, μετά από σένα δεν θα υπάρχει. Και πέρασε ο τουρκικός, οι τουρκικές ορδές περάσανε, οι Τούρκοι, και δεν έφυσαν τίποτα όρθιο. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα της παγωμάρας της πνευματικής. Αποτέλεσμα της παγωμάρας της πνευματικής. Και μια και το ρωτάς έτσι, απαντάω και αλλιώς. Αν ανοίξουμε την ιστορία, σε περιόδους που, περνάνε οι κοινωνίες παρακμή ηθική, περνάει και τσεκούρι μαζί. Γιατί μαζί με την παρακμή, όχι από το Θεό, προς Θεού, η παρακμή η ηθική φέρνει και τις συμφορές. Είναι στο τσουβάλι μέσα της παρακμής, μέσα είναι και οι συμφορές. Δεν τις φέρνει ο Θεός συμφορές. Γιατί δεν στην παρακμή του εποχής του Λότ δεν έφυγε και ο Λότ που ζούσε το Θεό. Γιατί δεν έφυγε ο Νόε με την οικογένειά του που ήταν εποχή παρακμής. Γιατί φύγανε μόνο αυτοί που ήταν στο τσουβάλι μέσα της παρακμής. Άρα λοιπόν δεν έχει τη δύναμη οποιαδήποτε παρακμή να παρασύρει αυτό που στέκει κοντά στο Θεό. Τελείωσε. Αν έφυγαν λοιπόν οι επισκοπές, περνούσε περίοδο παρακμής και η παρακμή παρέσυρε μαζί και αυτά. Αλλά το όνομα του Χριστού, μαζί. Εδώ αυτός ο χώρος έχει Αγίους τώρα. Τώρα που ζούμε έχει Αγίους. Έχει δεν έχει. Σίγουρα. Άμα δεν υπήρχαν Άγιοι τώρα και ή έρχονται ακόμη ο Θεός το ξέρει, δεν θα υπήρχαμε. Κανείς στον κόσμο. Αυτοί μας βαστάνε. Συνεχίζουμε την άλλη δόση. Δεν δώσαμε όλη την ολόκληρη την απάντηση. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Ισχυρός. Άγιος ο Θεός. Ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Ισχυρός. Άγιος ο Θεός. Ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Ισχυρός. Άγιος ο Θεός. Ελέησε όλοι μας. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εφέρτε η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και εκ της γης. Τον άνθρωπο τον ημών τον υπηρούσιο. Δώσε ημίν σήμερα. Και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίεται με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέλυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά βρίσκε ημάς από το πτωμίο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Εντάξει.